Πολίτες της Λέσβου ενώνουν τις φωνές τους με βασικό αίτημα την αποσφόρηση του νησιού από πρόσφυγες και μετανάστες. Οι πρόσφυγες και μετανάστες δεν μας στέλνουν σε τίποτα. Τα νησιά έδειξαν την αλληλεγγύη τους όλο αυτό το καιρό και θα συνεχίσουν να το δείχνουν. Ζητάμε την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής όπου θα οδηγήσει, που πρέπει να οδηγήσει στην ισοκατανομή προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα. Μετανάστες να φύγουν, δεν είμαστε ρατσιστές, απλώς η κατάσταση πάνω στο νησί ξεφύγει 100%. Το βλέπετε και από μόνοι σας, το τι γίνεται, έρχονται και δεν φεύγουν. Να ανοίξουν τα σύνορα, να πάνε Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία, να κάποιος να κλείσει τα σύνορα, γιατί πλέον το νησί δεν αντέχει άλλο, ούτε το δικό μας, ούτε Ισχύου, ούτε τη Σάμου, ούτε κλπ. Πανεπιστημίου, τα 15μελή συμβούλια των σχολείων που συμμετέχουν, Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λέσβου, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Παιδικών. Σήμερα είχαμε μια πολύ μεγαλειώδη συγκέντρωση ανοιχτή του πληθυσμού της Λέσβου. Οι υπολογισμοί μας λένε ότι ήταν περί τους 10.000 κάτοικοι της Λέσβου και με στεντόρια φωνή δηλώσαμε όλοι ομόφωνα ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δεν πάει άλλο η συσσόρευση, ο εγκλωβισμός τόσων χιλιάδων ανθρώπων σε φρικτές συνθήκες παραμονής. Ο ανθρωπισμός μας δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Και δεν πάει άλλο η αλλίωση του τρόπου ζωής των νησιωτών μετά από τόσο πλήθος μεγάλο που έχει συγκεντρωθεί. Και στον νομίζω ότι είναι μόνο αυτή τη διαδικασία για να